Πήγαν όλα καλά. Ευτυχώς γιατί τα χρειάστηκα. Καλά, πριν μου το έπαιζες εσύ ψυχραίμος και χαλαρό. Δεν ήθελα να μου πάρει από κάτω. Δεν σου είπανε τίποτα για την ξένη τράπεζα? Όχι. Και δεν σου είπανε τίποτα πως εσύ ένας τυπάκος έχει σχέση με τα νησιά Κέιμαν? Σταμάτα ρε, μου πήγε να σου λέω. Λοιπόν, έλα, πάρε σε αυτά. Παίρνω εγώ τα υπόλοιπα γιατί έχω το Σαββατοκύριακο στην Ήδρα με τη Φέη. Θα σου πω, κράτα κάτι παραπάνω, είναι πολλά. Όχι, όχι, αρκετά είναι. Εσύ έχεις τώρα και τα έξοδα με το λαγό, έχεις να πληρώσεις δικηγόρους. Πάει κι αυτό. Αφομένωσες ακόμα, ε? Δεν και λίγο αυτό που κάναμε. Φίλε, πάντως στήσαμε τρελή κομπίνα, έτσι. Βγάλαμε μια κάρτα στο διάλογο του μάνα σε μια τράπεζα που ούτε την έχουμε δει και ούτε θα τη δούμε ποτέ. Μια χαρά. Ναι, και με αυτή την κάρτα μεταφέραμε τα λεφτά από το παιχνίδι. Και με ρωτάς πως είμαι έτσι, με όλους τους ελέγχους που γίνονται στις τράπεζες. Έλα, μωρέ, τους μεγαλοκαταθέτες ψάχνουν και εμάς. Αυτά τις καμπλάρουν. Εμένα με ρωτούσε κανένας διευθυντής να εξηγήσω τα ανεξήγητα, τι θα του έλεγα? Ναι. Να σου πω κάτι. Τις φυλακές τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Γι' αυτό σου λέει, ρέμισε, όλα καλά θα πάνε. Ναι, κυρία Σπανού. Καλημέρα. Θα σε έπαιρνα και νωρίτερα, αλλά με καθυστέρησαν. Μπορείς να γυρίσεις τα μαθήματά σου. Η αποβολή δεν ισχύει. Γιατί τι άλλαξε? Υποσχεθήκατε εσύ και ο Άρης το Μαλτέζο ότι θα σταματήσετε την κόντρα σας. Οπότε συνεχίζετε κανονικά. Ναι, αλλά την πρώτη ώρα την έχω χάσει ήδη. Δεν πειράζει. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Εντάξει, ευχαριστώ. Σταύρο. Χαίρομαι πολύ που θα σε έχουμε πάλι κοντά μας. Σε περιμένω. Πρέπει να πάω στο κολέγιο. Από πολύ τέλος. Επιστρέφω στα μαθήματα. Τέλεια! Άντε πάμε να σε πετάξω στο σπίτι, μην χάσω και τη δεύτερη ώρα. Ο Σταύρος μου έστειλε μήνυμα. Δεν ισχύει πια η αποβολή του. Σε λίγο θα είναι εδώ. Βέβαια, έπρεπε να το είχαμε καταλάβει. Πού εμφανίστηκε ο άλλος τιμωρημένος? Πολύ θα ήθελα να ακούσω τι λένε, αλλά δυστυχώς δεν διαθέτω βιονικό αυτή. Ναι, αλλά διαθέτεις βιονική φαντασία και έτσι. Ναι. Και από το ύφος τους καταλαβαίνω ότι ακονίζουν τα μαχαίρια τους για την πλάτη κάποιου. Πιανού άραγε. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Βαρέθηκα τις ιντριγκές τους. Απορώ ίδιοι δεν έχουν βαρεθεί τον εαυτό τους. Για κοίτατε. Συγγνώμη, τώρα θα το παίξετε ζευγάρι με το Σύφη. Ναι, εγώ τη το πρότεινα για να ξεκολλήσει ο Γιάννης. Και να ξανακολλήσει η Άντα. Ορίστε. Μου ζήτησε και ο Σύφης να τον βοηθήσει για να τα ξαναβρει με την Άντα. Οπότε μπορεί να είναι διπλό το όφελος. Αν ο Γιάννης με δει με το Σύφη, τότε θα ξενερώσει. Ότι η Άντα δηλαδή θα δει και λεπούρει έτσι. Ό,τι να είναι. Ρε Μαντώ, αφού δεν είσαι εσύ για τέτοια παιχνίδια, δεν το έχει. Ήταν αλήθεια, αλλά τώρα δεν γίνεται αλλιώς. Μα δεν μπορεί να παίξει τέτοιο θέατρο. Δεν θα πείσει κανέναν ότι παίζει έρωτας με το Σύφη. Ας το δοκιμάσει, δεν έχει να χάσει και κάτι. Το πολύ πολύ να σκορπίσουν το γέλιο. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Πάντως ο Γιάννης, αν συνεχίσει έτσι, θα καταδείξει αλκοολικός. Ήδη νομίζω έχει αρχίσει να χάνει την μπάλα. Οπότε το έχω, δεν το έχω, θα παίξω θέατρο με το Σύφη. Δεν θέλω να καταστραφεί ο Γιάννης. Συγγνώμη, είμαστε τώρα σίγουρες ότι θα του κάνει καλό να σε δει με άλλον? Τουλάχιστον θα καταλάβω ότι δεν αξίζει να υποφέρει για μένα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα τον βιώσει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά. Αυτό. Αρχιά, να σου πω, μετά την τελευταία φάση λέω να το κόψουμε εδώ. Και να κάνουμε ένα delete στο παρελθόν. Δηλαδή να δώσουμε τα χέρια, αγαπημένοι. Καλά, δεν υπάρχει για φιλαράκια. Δεν έχει πλάκα, θα έχει. Όχι, απλά να μπορούμε να συνεπάρξουμε. Να κόψουμε τις κόντρες, τι λες? Λέω ότι για να συνεπάρξουμε εμείς ένας τρόπος υπάρχει. Ναι, για λέγε. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Είμαστε αόρατοι. Και εγώ το ξεκινάω από τώρα. Αντί, γεια. Σκεφτείτε ένα μουσικό κομμάτι που σας συγκινεί. Ακούτε ραδιόφωνο και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το κομμάτι. Ανοίγετε την ένταση του ήχου και από το πουθενά μεταφέρεστε σε έναν κόσμο ομορφιάς που σας ταξιδεύει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το μαθηματικό που καλείται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη και προκλητική μαθηματική έκφραση. Όλοι μας έχουμε τις δικές μας αγαπημένες μαθηματικές εκφράσεις. Σας παρουσιάζω λοιπόν τη δική μου. Παρακάτω εξίσωση σε ένα μικρό έργο τέχνης και ας προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τη μαγεία που περιέχει. Όπως βλέπετε, αυτή η μαθηματική έκφραση είναι ευχάριστη στο μάτι γιατί παρουσιάζει μια αισθητική αρτιότητα. Αφού λοιπόν εκτιμήσουμε την ομορφιά της, δεν θα μας αποθήσει καθόλου και η επόμενη. Καλά, δεν υπάρχει ο δικός μας σήμερα, έτσι. Δεν παραδίδει ο τύπος. Και ντάει να δεις κάτι καλό του, έχει κάτσει. Έτσι φαίνεται. Α, ο Κίμωνας είχα στο τηλέφωνο και έχει κάτι θέματα και θέλει να τα συζητήσουμε, αλλά δεν το έχω καθόλου τώρα. Πάντως, αν και δεν άκουσα όλο το τηλεφώνημα, κατάλαβα ότι περνάτε καλά μαζί.
Τις επόμενες μέρες. Ναι, βρε παπά, μια χαρά είμαι. Μην ακούς τι λέει η τρελή η μάνα μου. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Έλα, σε φίλε. Φιλάκι. Να χαλάνε οι γονείς μου, δεν είναι καλά. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα, όλα καλά. Τον πατέρα σου? Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχολούμαστε με μια ιστορία που δεν βγάζει πουθενά. Εμένα γιατί με εντριγκάρει να ασχοληθώ με αυτό? Να μάθουμε ποιος είναι, πού είναι. Μάτι, ο σκόπος, έψαξα με ό,τι στοιχεία είχα. Δεν βρήκα τίποτα. Άσε που δεν νομίζω ότι αξίζει να συνεχίσω από τη στιγμή που μας παράτησε. Είσαι σίγουρος ότι παράτησε τη μητέρα σου όταν του είπε πως ήταν έγκυος? Ήταν παντρεμένος. Μπορεί όμως να ήθελε να μείνει με τη μητέρα σου μέχρι να γεννηθείς. Και εκείνη από εγωισμό να μην το δέχτηκε. Τι σενάριο τώρα είναι αυτό? Δεν ξέρουμε πως ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Γιατί το λες? Είπες ότι η μητέρα σου ξέρει τα πραγματικά στοιχεία του πατέρα σου, αλλά δεν σου μιλάει. Μπορεί να έχουν κάνει κάποια συμφωνία μεταξύ τους. Τι συμφωνία, δηλαδή, τι εννοείς? Τσέκαρες τα αρχεία στην κλινική που γεννήθηκες. Μπορεί να ήταν ο πατέρας σου εκεί μέχρι να γεννηθείς και μετά βάσει αυτή τη συμφωνία να χωρίσανε. Ξέρεις σε ποια κλινική γεννήθηκες? Όχι, όχι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να ψάξουμε, να βρούμε. Μήπως βρεθεί κάποια άκρη. Άλλα σκέφτομαι, άλλα κάνω. Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου, δεν μπορώ πια. Πάντως εγώ σήμερα κατάλαβα το βασανό σου. Είναι πολύ γοητευτικός. Δεν του ξεφεύγεις εύκολα. Τι είναι? Άλλο. Δεν περνάνε τα μάτια τους εμένα πια. Μακάρι. Εγώ σου εύχομαι καλή δύναμη. Λοιπόν, πάω στο φαρμακείο να πάρω την αντιβίωσή σου. Mm-hmm. Μην κουνηθείς. Σε ευχαριστώ για όλα. Πού ταξιδεύεις? Σκέφτομαι αυτό που έλεγες πριν. Δεν είναι κακή ιδέα να βγω το μυευτήριο που γεννήθηκαν. Λέω να πάω στο ληξέ αρχείο να δω. Τώρα. Γιατί όχι? Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Ωραία, θα έρθω μαζί σου. Δεν είναι ανάγκη μόνο μου. Δεν το κάνω επειδή είναι ανάγκη. Το κάνω επειδή σε αγαπάω και θέλω να σε βοηθήσω, ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα, σωστά? Έτσι λέει η ταυτότητά μου. Για αρχή κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σήκω και να δεις που κάτι θα ανακαλύψουμε. Δεν ξέρω πια. Ωραία, πες ότι βρίσκω το μευτήριο που γεννήθηκα και τι με αυτό. Ωραία. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και τα παρατάς. Μπράβο. Λοιπόν, η Βίκη στην αρχή λεγόταν Παπαναστασίου και μετά το έκανε Χαλκιά. Εσένα με ποιο όνομα να σε δήλωσε? Τώρα καλά. Η μάνα μου κρύβει την αλήθεια από τότε που γεννήθηκα. Αποκλείεται να μην έχει καλύψει τα ίχνη της. Μην είσαι τόσο σίγουρος, αφού ανακάλυψες πως ο πατέρας σου ζει. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ήταν λάθος τελικά που ανακατεύτηκα με το παρελθόν. Μέχρι τώρα πίστευα ότι ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Και τώρα που μάθω ότι ζει. Δεν σου πολύ αρέσει. Όχι, για να πω την αλήθεια, μας φέρθηκε τέλος κάρτα. Νομίζω ότι το προτιμώ πεθαμένο και αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, αλλά αν δεν μάθεις, η πληγή αυτή θα μείνει ανοιχτή και θα βασανίζεσαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να σταματήσω εδώ, να συνεχίσω, δεν ξέρω. Ο Σταύρος που ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το θάψει. Γιατί σε λίγο καιρό θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Κουράστηκα μόνο μου. Κουράστηκα να ψάχνω συνέχεια και να πέφτω σε τοίχο. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι μόνος σου. Μπορείς να βάσεις τη σπάνια. Λοιπόν, αρκετά καθυστερήσαμε. Πάμε και να δεις που κάτι θα ανακαλύψουμε. Για πείτε τα στοιχεία, για ποια ημερομηνία ψάχνουμε? Είναι Αύγουστος του 91. Το όνομα είναι Σταύρος Χαλκιάς. Δεν έχει τέτοια εγγραφή. Περίμενε, το Χαλκιάς δεν πολύ στέκει, γιατί η Βίκη άλλαξε το επίθετό της. Σωστά, ναι, είμαι εντελώς βλάκας. Μπορείτε να κοιτάξετε άμα θέλετε στο Σταύρο του Παπαναστασίου. Μάλιστα, το βρήκα. Για κοιτάξτε κι εσείς. Λείψε, έτσι έγινε. Λίγο μετά τη γέννησή σου, η Βίκη άλλαξε το επίθετό της. Να σας βγάλω αντίγραφο. Μισό λεπτό να δω όλα τα στοιχεία για σας. Με ευτήριο αγάπη. Το ξέρεις? Όχι. Εξαιρετική κλινική. Εκεί γέννησε και η γυναίκα μου. Την είχε ένας επιχειρηματίας που πρόσφατα πέθανε. Να δεις πώς τον λέγανε. Μάλιστα, ναι. Είναι ο Βαλάντος. Έμαθα ότι το πούλησε.
Λοιπόν, τι λέτε, να σας βάλω αντίγραφο. Δεν καταλαβαίνω. Μα τόσο πολύ σε σόκαρε η πληροφορία για την κλινική. Ό,τι και ανήκει στο βαλάτο, και. Μόνο μαθηματικά σπουδάζουμε. Πολλά πράγματα που φαινομενικά είναι ασύνδετα τελικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσά τους. Ωραία η μαθηματική ανάλυση, αλλά εδώ μιλάμε για τη ζωή. Τις περισσότερες φορές μας ξεπερνάει. Δεν έχεις δίκιο. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν πεπρωμένο, εγώ το λέω μαθηματική συνάφεια. Δηλαδή δεν πιστεύεις στο τυχαίο. Όχι. Σου λέω τα πράγματα συνδέονται και σκοπεύω να ανακαλύψω πώς. Τι σκέφτεσαι να κάνεις. Καταρχήν μια πολύ σοβαρή κουβέντα με τη μάνα μου, που μου κρύβει συνέχεια την αλήθεια. Ωραία, μην πας να της μιλήσεις με αυτά τα νεύρα. Κάτσε λίγο να ηρεμήσεις, να το σκεφτείς, να το δουλέψεις. Μπορεί να βρεις μια λύση. Δεν μπορώ να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Ρε Σταύρο. Μωρό μου, θέλω να μάθω την αλήθεια, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ άλλα αυτά τα μυστικά. Συγγνώμη, εγώ μας επιδέσεις να σας αφήσω. Όχι, αλλά... Θα τα πούμε μετά. Γιατί μου λες ψέματα από τότε που γεννήθηκα. Τι. Γιατί δεν μου πεις ότι γεννήθηκα στην κλινική του Βαλάτου. Τι έπαθες τώρα, τι είναι αυτό. Όψο δούλεμα το δάστο ληξιαρχείο, λέγε. Δεν είχα ιδέα ότι η κλινική έμεινε στο Βαλάτου. Και δεν σκέφτηκες να μάθεις. Όχι. Ο γιατρός μου ήταν εκεί. Δεν σκέφτηκα να ρωτήσω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σταμάτα την κοροϊδία, μάνα, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, πρώτα γεννήθηκα στην κλινική του. Μετά λύσαξες να πάρω την υποτροφία του. Μου δίνει το ρολόι του σαν τελευταία επιθυμία, όλα αυτά είναι συμπτώσεις, έτσι. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα με κατηγορείς. Τι σχέση έχουμε εμείς με το Βαλάτο, μπορείς να μου πεις. Είναι όλα συμπτώσεις, Από ό,τι φαίνεται, ναι. Σταμάτα να με δουλεύεις, σου λέω! Δεν αντέχω άλλο την κοροϊδία, λέγε τώρα.